Και κάπως έτσι, από τις εικόνες που κλέψαμε, Βασιλική μου, και που είναι εικόνες που έχουμε δει πολλές φορές στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, κάπως έτσι περνάει το 24ωρό σας στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Βέβαια. Η καθημερινότητά μας είναι παιχνίδι, φροντίδα, αγάπη, αγκαλιά, όλα αυτά που έχει μια οικογένεια. Και όλα τα αυτά... εύκολα και τα δύσκολα. Βέβαια. Βέβαια. Ακριβώς. Και αυτό είναι και η μαγεία του, βέβαια. Γιατί. Όχι ότι μας ευχαριστούν τα δύσκολα, αλλά έτσι χαιρόμαστε πιο πολύ τα εύκολα μετά. Έτσι είναι. σε όλη μας τη ζωή νομίζω ότι έτσι χρειαζόμαστε είναι. Και αυτή την ισορροπία και αυτή την αντίθεση. Βασιλική, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, αν και το έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά νομίζω ότι έχει πάντα την αξία του, να μου πεις την δική σου την ιστορία και πώς αποφάσισες, ποια ήταν εκείνη η χρονική στιγμή που μπήκε αυτός ο ρόλος στη ζωή σου, της μαμάς ΣΟΣ. Ήταν και λίγο τυχαίο, αλλά ήταν και λίγο επιδίωξη από μένα με τη λογική ότι δεν είχα δικά μου παιδιά και εμφανίζεται κάποια στιγμή μία αγγελία. Mm-hmm. Δεν φανταζόμουν τι μπορεί να είναι αυτό βέβαια, έτσι. Αλλά όταν ξεκίνησε η εκπαίδευση και οι συνεδρίες, κατάλαβα ότι είναι κάτι πολύ μαγικό, πάρα πολύ μαγικό και το κυνήγησα. Και δεν κατάφερα να μπω. Δεν είχα δικά σου παιδιά βιολογικά. Δεν είχα δικά μου βιολογικά. Και απέκτησες πόσα παιδιά. Πάρα πολλά. Επειδή έχω ξεκινήσει και από τη Βάρη, δεν μπορώ να σας πω. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 10, 20, 30, δεν ξέρω πόσα. Πόσα χρόνια είσαι μαμά ΣΟΣ? 8,5. Πάω στα 9. Φαντάζομαι ότι με όλα αυτά τα παιδιά είναι μια σχέση που είναι σχέση αλληλεπίδρασης. Ακριβώς. Δέσιμο. Σχέση, βέβαια. Είναι πολύ μια μεγάλη σχέση ζωής. Σχέση ζωής. Και από αυτά προς εμάς και από εμάς προς αυτά, έτσι. Γιατί και αυτά στην καθημερινότητά τους έχουν ανάγκη από ένα σταθερό πρόσωπο. Mm. Πού είμαστε εμείς. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα του παιδικού χωριού ΣΟΣ, ότι έχει σταθερά πρόσωπα. Mm. Με αποτέλεσμα και βέβαια και το 24ωρο, έτσι, που ζούμε μαζί τους. Οπότε αυτό τι δημιουργεί? Καθημερινότητα, στιγμές. Πάρα πολλές στιγμές. Ασφάλεια. Ασφάλεια. Και το πρόσωπο αναφοράς. Και το πρόσωπο αναφοράς. Το οποίο πολλές φορές ταυτίζεται με τις μαμάς. Γλυκαίνει την εικόνα της μαμάς και του μπαμπά. Γιατί αυτό που ζουν με εμάς έχουν την αίσθηση ότι το έχουν ζήσει και με τους γονείς. Γιατί απομακρύνεται αυτή η σχέση. Αλλά τους θεραπεύει και στην ψυχούλα. Ακριβώς. Αν έχουν δηλαδή τους φέρνει, ακριβώς, τους φέρνει πολύ κοντά στο πώς πρέπει να είναι μια οικογένεια. Πώς είναι η δομή της οικογένειας. Και πολλές φορές όταν έρχονται οι γονείς τους. Και δηλαδή τους δέχονται με τόση χαρά και με τόση αγάπη, γιατί και εκείνοι πλέον τώρα ξεκούραστοι πια θα τους φέρουν τα δώρα τους, θα τους φέρουν ό,τι καλύτερο έχουν για να τα ευχαριστήσουν. Και αυτά το βλέπουν σαν μοναδικότητα αυτό. Σκέφτηκες ποτέ ότι θα είναι πολύ μεγάλη πρόκληση, διότι έχεις να διαχειριστείς, έχεις να μεγαλώσεις παιδιά, δυσκολεμένα παιδιά, από δύσκολα οικογενειακά περιβάλλοντα, με ένα ιστορικό μέχρι εκείνη τη στιγμή όποιες ηλικίες και είναι τα παιδιά που έχει. Πολύ δύσκολα γεγονότα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Δεν είναι δηλαδή ότι απλά βρίσκομαι με κάποια παιδιά. Βρίσκομαι με παιδιά που έχουν ένα background αρκετά δύσκολο. Αυτό όλο, μέσα σου πώς λειτουργήσε τελικά, σαν πρόκληση? Ναι, βέβαια, σαν πρόκληση. Όμως, το άλλο πάλι που συμβαίνει εκεί, επειδή τα παιδιά μεγαλώνουν σαν αδέλφια, όποιο παιδί μπαίνει μετά, τα προηγούμενα παιδιά το δέχονται τόσο ζεστά, τόσο το αγκαλιάζουν. Και το παιδί μέσα σε μία εβδομάδα μεταλλάσσεται από αυτό που ήταν. Προσαρμογή πολύ γρήγορη. Ακριβώς, δηλαδή, πάρα πολύ γρήγορη. Δηλαδή αυτό το πράγμα πραγματικά είναι εκπληκτικό να το βιώνεις. Να βλέπεις πώς μπαίνουν τα παιδιά και πώς μέσα σε μία εβδομάδα αλλάζουν. Τι σε δυσκολεύει περισσότερο, Βασιλική μου, σε αυτή την... Δεν μπορώ να πω τη δουλειά, σε αυτό το ρόλο σου. Πολλά πράγματα. Υπάρχουν στιγμές που κουράζεσαι, υπάρχουν στιγμές που νιώθεις αν αυτό που κάνεις είναι το σωστό. Γιατί κάθε γονιός, όπως κάθε γονιός, αγωνιά. Κάνω το σωστό, είναι αυτό το σωστό. Δεν πρέπει να κάνω κάτι άλλο, γιατί πάντα αμφιβάλλεις για αυτό που κάνεις. Όμως το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχουν στιγμές που είσαι στενοχωρημένος και έρχονται τα παιδιά και σε αγκαλιάζουν και σκέφτεσαι ότι σε σκέφτονται, σε αγαπάνε, όπως και εσύ αυτά. Γιατί το έχεις δείξει πώς να το κάνουν. Ακριβώς. Ακριβώς. Πώς να το εκφράσουν. Άρα εκεί έχει γίνει παραπάνω δουλειά. Πιστεύω πως ναι. Και αυτό γίνεται μια αλληλεπίδραση μεταξύ μας, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά πράγματα παρά να το ζούμε. Εμείς εκεί το ζούμε. Νομίζω και εσύ το έχεις ζήσει σε ένα τραπέζι που είδατε πώς υποδέχονται ακόμα και
τον έξω, τα παιδιά της κοινότητας. Δηλαδή, το θεωρούν πάρα πολύ φυσικό. Κυκλοφορούν άνετα. Δεν έχουν το στίγμα του τι είναι αυτά τα παιδιά. Καθόλου. Η δομή των χωριών σως τέτοια. Ακριβώς. Γι' αυτό έλεγα και αυτό σκεφτόμουν πριν και αυτό λέγαμε και το απόγευμα στο τηλέφωνο, ότι ο τρόπος που λειτουργεί όλος ο φορέας, που λειτουργεί η δομή, που λειτουργείτε εσείς, έχει αφήσει ένα αποτύπωμα στην κοινωνία, έχει καταγραφεί στο κοινωνικό μας DNA πώς αλλιώς μπορεί να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Έχοντας ζήσει λίγο τα παιδιά, αυτό που το λέω πάντα είναι πόσο δοτικά είναι. Ακριβώς και χαρούμενα. Ερχόμενοι στο χωριό με τα δικά μου τα παιδιά, να τους δώσουν δώρο. Δηλαδή, ενώ κανονικά πρέπει να φέρουμε εμείς το δώρο, που είμαστε επισκέπτες και ήρθαμε να πιούμε τον καφέ μας. Μα δεν υστερούν από τα άλλα παιδιά, σε τίποτα. Η χαρά τους, αυτό θα το πάρετε μαζί σας, ας πούμε. Στο παιχνίδι θα το πάρετε, να το έχετε στο σπίτι σας, να με θυμάσαι, να το παίξουμε την άλλη φορά που θα ξανάρθεις. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν υστερούν σε τίποτα από τα άλλα παιδιά, διότι έχουν μάθει να ζουν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Δεν τους λείπει κάτι πλέον. Και όλα αυτά βέβαια από χορηγίες, έτσι. Χωρίς να υπάρχει κάτι το οποίο να... Δεν έχετε καμία σχέση με κρατική επιχορήγηση. Όλο αυτό λειτουργεί εντελώς διαφορετικά και προφανώς γι' αυτό λειτουργεί και καλά. Για να είμαστε ειλικρινείς με την κατάσταση όπως έχουμε δει να διαμορφώνεται όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να μου πεις, αυτή τη στιγμή πόσα παιδιά έχετε στο σπίτι που είσαι εσύ? Οκτώ έχουμε αυτή τη στιγμή. Οκτώ. Πόσα από αυτά είναι αδέρφια μεταξύ τους? Είναι μόνο δύο έχουμε που δεν είναι αδέλφια. Mm-hmm. Όλα τα άλλα είναι αδέλφια, η αλήθεια είναι. Γιατί έχουμε αρκετά παιδιά που είναι τέσσερα μαζί. Έχουν ξεκινήσει και αναδοχές και έχει τύχει σήμερα να έρθει ένα παιδί να μας δει μετά από περίπου 6 μήνες που έχει φύγει σε αναδοχή. Ήρθε να δει τα αδέλφια του. Μεγάλη χαρά. Θέλω να μπορούμε να το κουβεντιάσουμε λίγο αυτό. Λίγο να μου περιγράψεις έτσι. Καταρχάς το παιδί βρέθηκε η οικογένεια ανέλαβε το παιδί και έχουν κάνει την αναδοχή. Το παιδί όταν έφυγε από το χωριό για να πάει στην καινούργια του οικογένεια, πώς ήταν? Καταρχάς υπάρχει μία σύνδεση πριν. Ναι, δεν γίνεται μία μέρα στην άλλη. Ναι, γίνεται μία σύνδεση με τον ανάδοχο, όπου γίνονται κάποιες επισκέψεις. Και εκεί φαίνεται αν το παιδί μπορεί να δέσει με τον ανάδοχο και αν ο ανάδοχος μπορεί να δέσει με το παιδί. Μέχρι σήμερα όσες τέτοιες συναντήσεις έχουν γίνει με πολύ επιτυχία. Να. Και μία από αυτές ήταν και αυτή η επιτυχημένη συνάντηση από ό,τι φάνηκε. Και είναι και πολύ ευχαριστημένο το παιδί. Αυτό είναι το σπουδαίο. Πάρα πολύ ευχαριστημένο. Και σήμερα που ήρθε πίσω να δει τα αδέρφια πολύ του. Χαρούμενη, μα πάρα πολύ χαρούμενη. Και τα παιδιά βέβαια, όλα τα παιδιά, θυμόντουσαν ο καθένας τις στιγμές που είχαν ζήσει. Ζήσαν μια ολόκληρη μέρα μαζί, παίξανε, πέρασαν υπέροχα. Δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ να είναι οικογένεια έτσι, για τα ακριβώς. Παιδιά. Μα αυτά, όλα αυτά έτσι, τα παιδιά μεταξύ τους νιώθουν οικογένεια, είναι αδέλφια. Είναι όχι αδέλφια πραγματικά, μεγαλώνουν σαν αδέλφια και τους το λέμε και συνεχώς αυτό. Και επειδή έχω ζήσει και παιδιά στη Βάρη που έχουν μεγαλώσει πια και έχουν φύγει από το χωριό, και έξω στην κοινωνία λειτουργούν έτσι. Μεταξύ τους τα παιδιά, βεβαίως, αφού ενηλικιωθούν και φύγουν. Ακριβώς, ναι, γιατί αυτό είναι το στήριγμα. Έτσι μεγαλώσαν αυτοί έξω, ο ένας στηρίζει τον άλλον πια. Πες μου λίγο από την εμπειρία σου στη Βάρη, που πια είναι τόσα χρόνια, πόσες δεκαετίες είναι στη Βάρη το χωριό σας? Από το 70. Είναι από το 74, βέβαια. Τα παιδιά λοιπόν εκεί έχουν βγει έξω, έχουν κάνει οικογένειες. Οικογένειες, βεβαίως. Έχουμε βρεθεί σε γιαγιάδες ως. Βεβαίως. Εγώ έχω βρεθεί σε παιδί το οποίο έχει παντρευτεί, έχει κάνει παιδί και προχωράει τη ζωή του κανονικά. Και είναι συνεχής να είναι σημείο αναφοράς όλο αυτό. Ναι. Το χωριό σου. Είναι το χωριό του και η μαμά του. Στη μαμά του και στο χωριό, ναι. Μπορεί στην καρδιά ενός παιδιού να χωρέσουν δύο μαμάδες ή και τρεις μαμάδες? Και τι εννοώ, δηλαδή τώρα στην περίπτωση αυτή που μου πεις της αναδοχής. Τρία πρόσωπα. Ναι. Η βιολογική, η μαμά σου και η ανάδοχη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν όλη την αλήθεια. Και μπορούν να το διαχειριστούν αυτό. Από την πρώτη στιγμή γνωρίζουν τα πάντα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο αυτό. Διότι ξέρουν ποια θέση έχει η μαμά τους, ποια θέση έχουμε εμείς. Υπάρχει αρκετό προσωπικό, όπως γνωρίζετε. Έχουμε τους παιδαγωγούς, έχουμε τον κοινωνικό λειτουργό, έχουμε την ψυχολόγο. Όλοι αυτοί έχουν ένα πολύ σπουδαίο ρόλο μέσα στο χώρο μας. Και τα παιδιά τον καταλαβαίνουν, το ζουν αυτό το ρόλο. Σας αποκαλούν μαμά?
Ναι. Και λέω σας, ενώ εσένα ναι, και τις υπόλοιπες μαμάδες. Ναι, υπάρχουν. Καταρχάς τα παιδιά μπορούν να μας αποκαλέσουν όπως αυτά επιθυμούν. Θεία, με τον μπράβο. Μαμά σου και τα λοιπά. Όμως υπάρχουν πολλές φορές οι στιγμές που θέλουν να λένε τη λέξη μαμά. Mm. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές όμως και την ώρα του μπάνιου, εκεί που τα παιδιά χαλαρώνουν. Mm. Και υπάρχουν και φορές που σε ρωτάνε να σε πω μαμά. Δηλαδή είναι εκπληκτικό αυτό, πραγματικά. Αυτό που έχω ζήσει βλέποντάς σας στην καθημερινότητά σας είναι. Πέραν από το τι, πώς αποκαλεί το παιδί τη μαμά, τέλος πάντων, πώς συμπεριφέρεται, ότι όντως είναι σαν η μαμά. Θα τρέξει, θέλω νερό, θέλω το μπισκότο. Να δούμε τηλεόραση σε λίγο. Ναι, να έρθω να μου βγάλει τις μίξες. Δηλαδή, τόσο απλά πράγματα που είναι οι κινήσεις που κάνουμε στη μαμά μας, κάνουμε στο πρόσωπο φροντίδας μας. Ακριβώς. Και νιώθουν και ένα καμάρι. Εγώ θα πω αυτό που ένιωσα από ένα παιδί. Όταν πήγα να το πάρω από το σχολικό. Της έλεγα ότι σε μεγαλώνω σαν πριγκίπισσα. Ναι. Και εκείνη τη στιγμή, κάποια στιγμή, την ώρα που πάει να κατέβει, μου λέει είναι η πριγκίπισσα και μου δίνει το χέρι να την κατεβάσω. Δεν μου έχεις πει, μου λέει, ότι μεγαλώνεις σαν πριγκίπισσα. Ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή. Μα πάρα πολύ ωραία στιγμή. Νιώθεις περήφανη για τα παιδιά σου. Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Τα αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά και αυτός ήταν και ο λόγος που βρέθηκα σε αυτό το χώρο. Αλλά ζώντας μέσα εκεί, συνειδητοποιείς ακόμα περισσότερο την αγάπη και το συναίσθημά σου. Μεγαλώνει ακόμα περισσότερο και φαντάζομαι ότι αυτό βγαίνει και στα παιδιά και πάμε όλοι μαζί και... Το καλό με εσάς είναι ότι λαμβάνετε και μία εκπαίδευση. Δηλαδή δεν συμβαίνει απλά, όπως π.χ. μπορεί να συμβεί με μια βιολογική μητέρα και τα βρίσκουμε μπαστούνια και εμείς. Ήδη που λέμε, εγώ έχω το ένστικτο που με έχει πρικίσει ο Θεός και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται πολλές φορές και αναζητούμε τη βοήθεια του ειδικού. Εσείς την έχετε αυτή τη βοήθεια γιατί είναι βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσετε να αναλάβετε αυτό το ρόλο. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει μια βασική εκπαίδευση και μια συνεχή εκπαίδευση. Και εκτός από αυτήν την εκπαίδευση, στην καθημερινότητά μας, γι' αυτό έχουμε στο χώρο μας τον ψυχολόγο, γι' αυτό έχουμε τον κοινωνικό λειτουργό, γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε και όντως κάποια στιγμή μπορεί να πιεστούμε, να αισθανθούμε λίγο την ανάγκη του ότι πρέπει να βγούμε έξω. Αυτά όλα λοιπόν θα πρέπει και εμείς με κάποιον τρόπο να τα κουμπίσουμε κάπου, να τα συζητήσουμε με κάποιον, έτσι, για να μας δώσει και εμάς μια όθηση, να προχωρήσουμε να πάμε πιο κάτω. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ωραίο το team, πολύ δυνατό σαν ομάδα και πιστεύω ότι πάμε πολύ καλά. Σκέφτεσαι τον εαυτό σου εκτός αυτού του πλαισίου, ποτέ? Αχ, μια πολύ ωραία ερώτηση αυτή, αλλά όχι, ακόμα δεν έχω φτάσει. Άρα δεν είναι η ώρα του. Δεν ξέρω, μάλλον, όντως. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Όσες μαμάδες έχουν βιώσει αρκετά χρόνια, με πολύ δυσκολία βγαίνουν. Νομίζω ότι ακόμα δεν μου έχει περάσει από το μυαλό να το κάνω. Άρα δεν είναι η ώρα του να το σκεφτείς. Έχεις ακόμα πολλά χρόνια. Ναι, ναι. Την Κυριακή είναι η γιορτή της μαμάς. Αισθάνεσαι ότι γιορτάζεις? Βέβαια. Βέβαια. Και θα μας το δείξουν τα παιδιά με κάποιον τρόπο, είναι αλήθεια. Είναι σπουδαίο αυτό. Βέβαια, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και ιδιαίτερα για κάποιους που δεν έχουν τα δικά τους παιδιά και ζουν μια τέτοια κατάσταση, είναι ακόμα πιο σπουδαίο. Πίστευες ποτέ, πριν από πόσα χρόνια είπαμε ξεκίνησες, ότι θα βίωνες όλο αυτό, τα συναισθήματα και ότι θα έφτανες εδώ που είσαι σήμερα, να λες ότι δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου εκτός αυτού του πλαισίου? Όχι. Και μάλιστα όταν άκουγα ότι ήταν πάρα πολλά χρόνια άλλοι συνάδελφοι πριν από μένα, έλεγα μα πόσο έχουν αντέξει. Όμως όσο περνάει ο καιρός, ενσωματώνεσαι, δηλαδή και όχι μόνο ενσωματώνεσαι και θέλεις να δώσεις αυτά, έχεις εμπειρία, αποκτάς και εμπειρία. Γίνεται πιο εύκολη η δουλειά σου, φυσικά, έτσι. Αλλά και το συναίσθημά σου δένεται ακόμα περισσότερο με το χώρο. Βέβαια. Γίνεται κομμάτι του εαυτού σου. Γίνεται κομμάτι του εαυτού σου. Η ωραιότερη στιγμή στο σπίτι ποια είναι? Άμα πω ότι την ώρα που βλέπουμε όλοι μαζί τηλεόραση, γιατί εκεί κάνουμε σχόλια ή θα πούμε αυτό που θέλει το καθένα και έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές βέβαια και υπάρχουν στιγμές που παίζουμε έξω μαζί. Κάποια στιγμή, ας πούμε, είναι τα παιδιά και παίζουν ποδόσφαιρο, σου λέω απλά. Yeah. Και με φωνάζουν. Και τυχαίνει και εγώ να έχω το χρόνο να πάω να παίξω μαζί τους. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορείς να φανταστείς τι χαρά κάνουν τα παιδιά. Γιατί θεωρούν ότι κάποιος ασχολείται μαζί τους. Που ούτως ή άλλως πάντα κάποιος ασχολείται. Ακριβώς. Αλλά αυτό, ναι, αυτό είναι το παιχνίδι όμως. Που και στο παιχνίδι υπάρχουν πολύ ωραίες στιγμές που κάνουν κάποια χορευτικά τα παιδιά. Και θέλουν να τους θαυμάσουμε. Εκπληκτικό κι αυτό. Θέλουν το χειροκρότημα, τον μπράβο, το θεατή. Αγαπημένο φαγητό των παιδιών?
Άμα πω τα μακαρόνια. Στο δικό μου το σπίτι. Είναι όλα τα παιδιά, όλα τα φυσιολογικά παιδιά μακαρόνια τρώνε. Αυτό. Η αλήθεια είναι στο δικό μου το σπίτι είναι μακαρόνια. Παστίσιο αυτά. Αλλά σιγά σιγά έχουμε μάθει και τα τρώμε όλοι. Γιατί είμαι λίγο αυστηρή εγώ σε αυτά. Γιατί πρέπει. Η αλήθεια είναι πρέπει όλα να τα μάθουμε. Παίρνει το όριο. Βέβαια. Και η φωνή, θα σηκωθεί και η φωνή. Καμιά φορά, ναι. Νομίζω ότι χρειάζεται. Κανονικό σπίτι. Κανονικό σπίτι, ναι. Ναι. Και τους αρέσει όμως, γιατί στο τέλος, καμιά φορά ενώ φωνάζουμε, μου λέει: είχες δίκιο, θεία. Ναι, ναι. Γι' αυτό είναι εκπληκτικό πάλι, γιατί και αυτό το αναγνωρίζουν και είναι σημαντικό και για μας και για αυτούς. Την Κυριακή θα πάρεις ευχές πολλές. Εσύ τι ευχή έχεις να δώσεις τα δικά σου τα παιδιά? Εγώ θέλω να είναι δυνατά, να έχουν αγάπη μεταξύ τους, να είναι ευτυχισμένα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να φεύγουν από αυτό το χώρο και να είναι δυνατά. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Να μπορούν να αντέξουν το έξω. Γιατί το μέσα είναι προφυλαγμένο, είναι ασφαλές, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το βράδυ που κοιμούνται, πας να τσεκάρεις, να δεις αν είναι σκεπασμένο. Πάντα, πάντα. Και φυλάκι, βέβαια. Και φυλάκι. Και στα πιο μικρά, πιο πριν, παραμύθι. Είναι το σήμα αναφοράς για τον ύπνο. Το πρωτόκολλο του ύπνου. Ναι. Και ιδιαίτερα το φιλί είναι σίγουρα. Σπουδαία. Και αν είμαστε δύο θείες εκεί μέσα στο σπίτι, θέλει και από τους δύο. Ναι, το φιλί, δηλαδή. Όσο περισσότερο, ναι, τόσο το καλύτερο. Ναι. Αυτό είναι και ίσως και η ωραιότερη στιγμή, μία από τις ωραιότερες στιγμές. Γιατί εκεί κοιμούνται μετά, κατευθείαν. Είναι εκπληκτικό. Δηλαδή ένα φιλί τα ηρεμεί. Είναι απίστευτο. Σφραγίζει την αγάπη. Είναι απίστευτο, ναι. Πόσο πολύ σε ευχαριστώ για τη σημερινή κουβέντα. Κι εγώ, ήταν χαλαρή και όμορφη. Χαίρομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ και για την κουβέντα και για αυτά που είπες και κυρίως για αυτό που κάνεις, για να είμαι ειλικρινής. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να μας τους φιλάς όλους εκεί στο χωριό, που έχουμε καιρό να τους δούμε λόγω της πανδημίας. Σας περιμένουμε.